Κύριε Υπουργέ, γίναμε και σημείο αναφοράς εμείς. Ξαφνικά όταν συζητιέται το ΝΑΤΟ έχει γίνει σημείο αναφοράς στο ΚΚΕ. Μας κοροϊδεύετε. Εσείς στην δικά της αντιπολίτευσης μας κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε το ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ έχει σταθερή αντινατοϊκή στάση από ιδρύσεώς του. Και του ΝΑΤΟ και του ΚΚΕ. Ξαφνικά γίνεται όλοι σε επίπεδο μικροπολιτικής ψιλοαντινατοϊκή. Και επειδή δεν μπορείτε να το κάνετε κατευθείαν, το κάνετε καραμπόλα δια του ΚΚΕ. Σας πήρε ο πόνος για την ατοϊκή στάση η μη της κυβέρνησης. Μνημονιακή, ατοϊκή, συγκυβέρνηση είναι καταρχήν. Τι εκπλήτεστε. Εδώ δημοψήφισμα έγινε και ανατράπηκε. Η ατοϊκή στάση είναι το ζήτημά σας. Αυτό σε ένα μικρό σχόλιο. Κύριε Υπουργέ, είναι ευτελιστικό. Ως διαδικασία, εμείς το επισημάναμε και στην Επιτροπή. Όταν ήρθε αυτό το νομοσχέδιο εδώ, δεν τηρήθηκε ο κανονισμός ούτε στα στοιχειώδη. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Επιτροπή αν δεν έχει αναγγελθεί πριν από βήματος ολομελίας. Αυτό ήρθε κυριολεκτικά από το παράθυρο. Έρχεστε εσείς και μας λέτε ότι επειδή λείπατε στο εξωτερικό, το είχατε βάλει στο παιδείας. Και από το παιδείας, αντιεκπαιδευτικό θεωρήθηκε. Δεν ξέρω. Σε τι εκπαιδευόμαστε, δεν έχω καταλάβει. Εκπαιδευόμαστε σε μία ανοχή διαδικασιών, η οποία μας ξεπερνάει. Είπατε να έρθετε κι εσείς να το στηρίξετε. Βγαίνουμε, κλείνει η πόρτα πίσω μας την Παρασκευή και έρχεται μία τροπολογία και είμαστε εδώ μέσα, στη συγκεκριμένη χώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, με τα συγκεκριμένα προβλήματα για το λαό, με τη συγκεκριμένη φτώχεια και πείνα και ακούγονται ζητήματα που έχουν ως εξής. Δικά σας λόγια είναι και γραπτά και προφορικά. Εντός εισαγωγικών, μία τροπολογία για περίπου 230 εκατομμύρια. Τα 230 εκατομμύρια τι είναι και μας λέτε περίπου. Δεν υπάρχει ένα αίσθημα εδούς περίπου. Ρωτάει κανένας δηλαδή τι ψηλά έχεις στην τσέπη σου και απαντάς περίπου 2 ευρώ. Και μας λέτε περίπου 230. Που είναι περίπου αντισταθμιστικά, που δεν είναι αντισταθμιστικά, αλλά είναι προσαρμογή στα αντισταθμιστικά. Στην πραγματικότητα λύνεται. Εκκρεμότητες του αμερικανικού εταιρικού εμφυλίου κολοσσών Boeing Lockheed. Από το 99. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για το ποια F και σε τι αναβάθμιση. Εμείς θα το κατοψηφίσουμε. Γιατί? Γιατί είναι στα πλαίσια των νατοϊκών σχεδιασμών. Μας λέτε θα μείνει κληρονομιά και θα έρθουν εδώ οι σύμμαχοι άσπρη μέρα από τους συμμάχους ως διαρκή παρουσία έχει μόνο να σαρκάσει κάποιος για την εισβολή και την κατοχή του νατοϊκού μας συμμάχου στην Κύπρο. Αυτό είναι σίγουρο. Και δεν την έσωσε το ΝΑΤΟ την ιστορία. Επομένως, μην μας πλασάρετε ως εθνικό τον ατοϊκό. Ως πατριωτικό τον ατοϊκό. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θα μείνουν, λέει, θέσεις εργασίας. Μας έχουν προκύψει απορίες. Συγκεκριμένες απορίες. Οι οποίες με αφορμή αυτό, που ούτως ή άλλως θα την καταψηφίσουμε. Αφού καταψηφίσουμε και τον τρόπο και την ουσία αυτόν που φέρατε στο Γενικό Νομοσχέδιο εδώ, στη Σύμβαση. Που τη φέρατε έτσι πάλι και αυτή καθυστερημένη για μία δεκαετία. Έχουμε ακούσει 3 ποσά για την αναβάθμιση. 2,4 από τον Τραμπ, 1,1 από εδώ από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Και κάποια στιγμή στη συνέντευξή σας, στην παρουσία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από λίγο καιρό, μίλησατε για 1,5. 1,5, 1,1, 2,4. Διευκρινίστε πόσα θα είναι. Αυτό, δολάρια, δολάρια. Δις δολάρια. Θέλω να μου πείτε κάτι. Ο αρχικός σχεδιασμός που ξέραμε όλοι μας και είχαμε ακούσει από την πολεμική αεροπορία ήταν ότι θα αναβαθμίζατε 93 F-16. Αυτά τα 93 F-16 πήρατε μία απόφαση για 93, έχουμε παραπάνω, θα αφήνατε έξω 30. Τα οποία αυτά τα 30 ήταν μετά από το 95, από το 2005. Και δεν χρειαζόντουσαν αναβάθμιση. Μετά έρχεται το ΚΙΣΕΑ και προβλέπει εξυγχρονισμό 84 αεροσκαφών.
85. Από τα οποία ξέρετε τα παλαιότερα. Και εντάσσετε τα νεότερα του 2005. Τα παλαιότερα είναι που θέλουν. Μπορείτε να μας πείτε πόσα και ποιας εποχής. Μία πορεία, να τη λύσουμε. Δεύτερο, το αναλογικό και το ψηφιακό στο ραντάρ και στο σύστημα αυτοπροστασίας. Είναι συμβατά ή δεν είναι? Δεν είναι προφανώς. Αν θα τα κάνετε συμβατά, πώς θα τα κάνετε? Αν θα είναι μέσα στο κόστος της αναβάθμισης ή θα μας προκύψει επιπλέον ποσό και επιπλέον τεχνογνωσία. Τρίτη απορία. Λέτε ότι η Lockheed θα έχει το πάνω χέρι για το ποσό που αφορά τις υπεργολαβίες. Εδώ που τα λέμε δεν θα χρειαζόταν υπεργολαβίες. Άμα είχαμε μια πραγματικά εθνική, όπως λέμε εμείς, δημόσια, κρατική βιομηχανία, δεν θα χρειαζόμασταν τις υπεργολαβίες. Θα ήταν ενταγμένες μέσα. Θα ήταν κοινωνικοποιημένα, θα ήταν στα χέρια του λαού αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα αποφασίσει εκεί με ποια διαδικασία. Θα προκυρήσει δηλαδή, κατά την άποψή σας, η ΕΑΒ το διαγωνισμό για την υπεργολαβία? Με προδιαγραφές που θα της δίνει η Lockheed και μετά η Lockheed θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο υπεργολάβος. Ή μήπως έχουμε συνέστηση ότι αυτό δεν περιλαμβάνει και επιλογή του προσωπικού, του κατασκευαστικού και του συμφεροντολογικού, για να αφήσουμε έξω τα χρήματα. Δηλαδή, ομολογείται με βάση τη γενική πολιτική, ακόμα και σε μία τροπολογία που τη φέρνετε εδώ, χωρίς να έχει περάσει από την αρμόδια επιτροπή εξοπλισμών, ούτε με την τυπική διαδικασία, έρχεται σαν τροπολογία, είναι περίπου 230. Ομολογείται ότι δεν είμαστε απλώς ενταγμένοι στο να γίνουμε μία απέραντη νατοϊκή βάση, απ' άκρου άκρο της χώρας, αλλά εκλαμβάνεται και ως επένδυση και εξασφάλιση εργασίας μία άγρια δύση, θυμίζει αυτό το πράγμα. Σαν σφραγισμένα θα είναι όλα τα στρατιωτικά εκπαιδευτικά επί του στρατιωτικού εξοπλισμού ζητήματα, θα είναι σαν να μας μπαίνει και μία σφραγίδα. Μία σφραγίδα ανθρώπων που ανήκουν κάπου, όχι που εξυπηρετούν. Δεν είναι συμμαχική καν αυτή η αντίληψη. Είναι, γινόμαστε υπεργολάβοι, τσιράκια, με ντεσέδες. Δικά σας είναι το λεξιλόγιο. Για να εξυπηρετήσουμε συμφέροντα τα οποία πόρο απέχουν από τα εθνικά από την ώρα που δεν τα καθορίζει ο ελληνικός λαός. Καταψηφίζουμε και τη σύμβαση, έτσι όπως έχει έρθει, καταψηφίζουμε και την τροπολογία και σας καλούμε. Δεν έχω άλλο τρόπο να σας το πω, χωρίς, γιατί τα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων οφείλουν να είναι και κάπως πιο, πώς θα σας το πω, σεμνά. Εκεί εξαντλείται ο πατριωτισμός, όχι κάπου αλλού. Να μην πλασάρετε για εθνικό οτιδήποτε αφορά σε αλλότρια συμφέροντα. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή στην ιστορία, στην αγωνιστική ιστορία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να του πλασάρετε για εθνικό οτιδήποτε αφορά νατοϊκά, ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, τα οποία δικαιολογούν απολύτως ιστορικά ποιοι είναι πραγματικοί σφαγείς λαών. Αυτό δεν μπορεί να είναι πατριωτικός ορίζοντας για την Ελλάδα.